Επαναλειτουργούν πλέον τα μαθήματα του Συλλόγου Αθηνίων, όπως ανακοίνωσε ο πρόεδρος Άρης Ασαριωτάκης, που σημείωσε ότι θα γίνουν και θερινά τμήματα. Ο Σύλλογος Καλλιτεχνών Νομού Ροδόπης, εγκαταλείποντας την περίοδο της καραντίνας, προσπάθησε να επανεκκινήσει τα εργαστήριά του. Είμαστε πολύ ικανοποιημένοι, διότι καταφέραμε και τα επαναλειτουργήσαμε σε ένα ποσοστό περίπου 90%. Ούτε και εμείς περιμέναμε ότι ο κόσμος θα ανταποκρινόταν με τέτοιο τρόπο μετά από αυτή την ταλαιπωρία της πανδημίας των 2 μηνών. Έτσι λοιπόν, πήραμε θάρρος από αυτό και οργανώνουμε και κάποια θερινά τμήματα πλέον. Σκεφτόμαστε δηλαδή να κάνουμε και θερινά τμήματα, να συνεχίσουμε τα εργαστήρια για όποιους ενδιαφέρονται και για κάποιους από τους εκπαιδευτές μας οι οποίοι συνενούν σε αυτό. Έτσι λοιπόν υπάρχουν κάποια από αυτά τα οποία θα τα εργαστήρια, τα οποία θα τα συνεχίσουμε και θα αξιοποιήσουμε και τον αύριο χώρο που βλέπετε εδώ, είναι τεράστιος, όπου προσφέρεται για αυτή την περίπτωση της ημικανονικότητας, να το πούμε έτσι, την οποία διανύουμε τώρα λόγω της πανδημίας. Η περίοδος της καραντίνας πώς σας βρήκε και τι έγινε με τα μαθήματα? Η περίοδος της καραντίνας μας βρήκε, θα έλεγα, προβληματισμένους, γιατί ο χώρος της, η συλλογικότητα μάλλον και η τέχνη είναι δύο πράγματα τα οποία λειτουργούν με τις μάζες, με τον κόσμο, τον οποίο δεν είχαμε τη δυνατότητα να επικοινωνήσουμε μαζί του, δεν είχαμε τη δυνατότητα να του παρουσιάσουμε τη δράση μας, δεν είχαμε τη δυνατότητα να κάνουμε, που αγαπάμε πάρα πολύ εδώ στον Αθηνίο, να οργανώσουμε διάφορες εκδηλώσεις, με αποτέλεσμα να μας ενόχλησε λίγο αυτό, έως πολύ, αλλά καταφέραμε όμως να αξιοποιήσουμε παρόλα αυτά και να προσαρμοστούμε αυτές τις μέρες της πανδημίας στο νέο κλίμα και μέσα από την, κατά κάποιο τρόπο θα λέγαμε, κοινωνική αποστασιοποίηση, όπως συνηθίζουν και τη λένε, εμείς την αξιοποιήσαμε παραγωγικά. Κλειστήκαμε στα εργαστήριά μας και πολλοί από εμάς είχαμε τη δυνατότητα να παρουσιάσουμε κάποιο έργο. Για τις καλοκαιρινές κινηματογραφικές προβολές που θα πραγματοποιηθούν από τον Σύλλογο Αθηνίων, μίλησε ο κύριος Ασαριωτάκης. Αυτό. Παράλληλα, έχουμε και κάποιες θερινές προβολές από τον Αθηνίων. Εκτός λοιπόν από τα θερινά τμήματα των εργαστηρίων μας, ήθελα να πω ότι έχουμε αποφασίσει τις έτσι κι αλλιώς ετήσιες καλοκαιρινές προβολές, κινηματογραφικές προβολές στον αύριο χώρο. Απλά τώρα, επειδή είναι και μια από τις μόνες επιτρέπουσες δραστηριότητες, θα την πραγματοποιήσουμε με έναν τρόπο πιο οργανωμένο, πιο συχνό και θα λέγαμε με περισσότερη θέρμη. Τις προηγούμενες χρονιές το κάναμε για ένα είδος, θα λέγαμε, διασκέδαση. Αυτή τη φορά θα το δούμε πολύ πιο ζεστά, θα είναι πιο συχνές οι προβολές και θα υπάρχει μεγαλύτερη ποικιλία όσον αφορά τη θεματολογία των κινηματογραφικών ταινιών που θα επιλέγουν, διότι τα περασμένα χρόνια κυρίως επιλέγαμε κινηματογραφικές ταινίες εικαστικού περιεχομένου με βιογραφίες καλλιτεχνών οι οποίοι διέπρεψαν στη διάρκεια της ζωής τους. Τώρα αυτή τη φορά, επειδή θα υπάρχει μεγάλη συχνότητα, θα προσπαθήσουμε να έχουμε μια μεγαλύτερη ποικιλία.